Βρισκόμαστε στο Μουσείο Μπενάκη για να μιλήσουμε με έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη σε μια πολύ ξεχωριστή έκθεση. Στην αρχή της τρίτης σεζόν καρικατούρες, μαζί μας έχουμε τον Τσολούπ. Ο Τσολούπ έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και είναι διδάκτορ του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Με γελιογραφίες, κόμιξ, κόμιξ strips, αλλά και με εικονογραφήσεις, γελιογραφικά φωτομοντάζ και άρθρα σχετικά με τα σκίτσα, έχει εργαστεί σε αρκετές εφημερίδες και περιοδικά όπως το Ποντίκι, το Βήμα, Βαβέλ, Γαλέρα, Σχεδία και αλλού. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 13 προσωπικά του άλμπουμ με γελιογραφίες και κόμιξ, ενώ το 2012 κυκλοφόρησε η διατριβή του «Τα ελληνικά κόμιξ», η πληρέστερη μέχρι σήμερα έρευνα για την ιστορία και την εξέλιξη των ελληνικών κόμιξ. Το «Αιβαλή», το πρώτο του μεγάλο graphic novel, τιμήθηκε το Μάιο του 2014 στα ελληνικά βραβεία κόμιξ με τα βραβεία καλύτερου κόμιξ της χρονιάς και του καλύτερου σεναρίου. Η τελευταία του δουλειά, ο Συλλέκτης, αποτελεί μια σύγχρονη ιστορία σαν κακό παραμύθι που μιλάει για την αποξένωση των παιδιών από τους γονείς τους μετά από ένα διαζύγιο και παρουσιάζεται σε μια έκθεση που περιλαμβάνει διαφορετικές μορφές τέχνης στο Μουσείο Μπενάκη. Πώς ξεκίνησες να μπαίνεις στον χώρο των κόμιξ? Είναι μάλλον μια αμαρτωλή ιστορία οικογενειακή που ξεκινάει μάλλον με τον φανατικό αναγνώστη κόμιξ τον αδελφό μου, όπου είχε μαζέψει μια μεγάλη κούτα ψυγείου πλυντήριου, τι ήταν την εποχή εκείνη, γεμάτο κόμιξ. Είχε μέσα πάρα πολλά Mickey Mouse, Mickey Mouse δηλαδή, όπως τα λέγαμε όλα, Τυραμόλα, Αστερίξ, Λούκι Λούκ, οτιδήποτε κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή. Και εγώ, ειδικά τα καλοκαίρια, έμπαινα μέσα στη κούτα γιατί ήμουν μικρός και έπιανα από κάτω-κάτω τα διάβαστα και έβλεπα, ωραία, αυτό το έχω διαβάσει. Και είχα την ταύτιση με το Scrooge. Ήταν το θησαυροφυλάκιο το δικό μου, δηλαδή ένα θησαυροφυλάκιο γεμάτο αντί για νομίσματα, χαρτονομίσματα, κόμιξ, το οποίο έκανα το μπάνιο μου εκεί μέσα. Μάλλον εκεί βαφτίστηκα κόμιξας. Και η πρώτη σου κίνηση προς τον επαγγελματικό χώρο των κόμιξ? Ήμουν φοιτητής στην Πάντιο όταν ήρθε από τους φίλους μου ότι ένα περιοδικάκι ζητάει γελιογράφους, κομιξάδες κτλ. Ήταν μια αεραστεχνική κίνηση, η οποία όμως με έβαλε στο τρυπάκι να κάνω, ενώ σκίτσαρα ήδη, να κάνω κάποια σκιτσάκια και μάλιστα κάπου εκεί έπρεπε να βρω και ένα ψευδώνυμο, γιατί νόμιζα ότι όλοι οι σκιτσογράφοι πρέπει να έχουμε ένα ψευδώνυμο και βρήκα το Τσολούπ, οπότε ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία το 1986. Τα επόμενα 2 χρόνια δούλευα τον Ανθρωπόλικο με λάθος τρόπο. Τότε δεν υπήρχαν ούτε σχολές ούτε το διαδίκτυο να ξέρουμε πώς γίνονται τα κόμιξ. Οπότε έφτιαχνα σελίδες όπως τις διάβαζα, δηλαδή σε Α4. Όταν λοιπόν πήγα πρώτα κάποια στιγμή σε μια έκθεση με κόμιξ που είχε διοργανώσει η Βαβέλη πριν τα γνωστά φεστιβάλ, είδα ότι ήταν πάνω σε χαρτόνι, 35-50 μέγεθος κτλ. Και τα ξανάφτιαξα όλα από την αρχή. Όταν λοιπόν τελείωσα τον Ανθρωπόλικο, τα έβαλα σε ένα ντοσιέ και πήγα στη Βαβέλ. Την εποχή εκείνη λοιπόν, το 1989, είναι που εμφανίζεται πρώτη φορά ο Ανθρωπόλικος και η πρώτη μου δουλειά με τον Μίτσο Κυκλάμινο στο περιοδικό Βαβέλ. Φέτος κλείνουν τα 30 χρόνια από την έκδοση του Ανθρωπόλικου. Θες να μας πεις κάποια ορόσημα μέχρι τη δημιουργία του και τις δυσκολίες που πιθανόν αντιμετώπισες για να βγει? Υπάρχει μια ευτυχή συγκυρία φέτος. Γιατί ο Ανθρωπόλικος έγινε το 1989, όπως σας είπα. Έχουμε 2019, είναι 30 χρόνια πράγματι και το πρώτο βιβλίο ήταν πάλι με ένα λύκο, τον Ανθρωπόλικο. Και ο Συλλέκτης εδώ φέτος είναι πάλι ένας Ανθρωπόλικος. Είναι τρομερό και σαν προσωπική εμπειρία τώρα μετά από 30 χρόνια ένα θέμα που έρχεται σε ξαναβρίσκει. Γιατί και ο Ανθρωπόλικος με βρήκε κατά κάποιο τρόπο. Και είναι πώς τα παιχνίδια που κάνει καμιά φορά η συγκυρία, η δημιουργία,
οι σκέψεις και σε ξαναφέρνω στα ίδια λιμέρια. Για να βγει αυτό το άλμπουμ χρειάστηκαν πρώτα απ' όλα το budget. Το budget ήταν ότι έπρεπε το καλοκαίρι το προηγούμενο να πάω στην Κρήτη και να δουλέψω στα φύλλα, να μαζέψω τα λεφτά για να βγει το άλμπουμ. Αυτό μάλιστα καταγράφεται και στο Αϊβαλί, επειδή είναι αρκετά προσωποκεντρικό το πρώτο κεφάλαιο. Κάνω μια αναφορά στο ταξίδι εκείνο, το οποίο ήταν βέβαια σε μια ηλικία πολύ μικρή και έχω κρατήσει πολλές μνήμες από αυτό. Ο Ανθρωπόλικος λοιπόν έγινε ως αυτοέκδοση, δούλευα τότε στις εκδόσεις Υποδομή, οπότε ήξερα τον τυπογράφο, τον βιβλιοδέτη, τον μεταφορέα και όλο αυτό το πράγμα με οδήγησε στο πρώτο βιβλίο, όπως και στα δύο επόμενα, που είχαν δημοσιευτεί βέβαια στη Βαβέλ, οι ιστορίες του Μίτσου Κυκλάμινου. Οπότε μετά τον Ανθρωπόλικο έχουμε μια πορεία πολλών χιουμοριστικών κόμιξ. Ακριβώς. Τι σε τραβάει προς αυτό το είδος των χιουμοριστικών κόμιξ, αλλά και προς τη γελιογραφία? Ναι. Κάποιο λάτωμα υπάρχει προφανώς. Εγκεφαλικό που δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σε ένα πράγμα μόνο. Γιατί όντως πατάω σε 2-3 βάρκες διαφορετικές. Οι δύο βασικές βάρκες είναι η γελιογραφία και τα κόμιξ. Δουλεύω ως πολιτικός γελιογράφος, βιοπορίζομαι από αυτό κυρίως δηλαδή. Ήταν όμως κάτι το οποίο ήταν από την αρχή, δηλαδή από τα πρώτα τεύχη της Βαβέλ που συμμετείχαμε το Μίτσο Κυκλάμινο, υπήρχαν και γελιογραφίες μεμονωμένες. Πιο πολύ κοινωνικού περιεχομένου τότε, επειδή ήταν εβδομαδιαίο το περιοδικό, αλλά σιγά σιγά πέρασε και στην πολιτική γελιογραφία. Ξεκίνησα ως χιουμορίστας, είχα την αίσθηση ως νέος άνθρωπος ότι μέσα από το χιούμορ μπορεί να πεις πάρα πολλά πράγματα και τα πάντα. Μεγαλώνοντας ήρθαν πράγματα και καταστάσεις που χρειάζονταν άλλο τρόπο για να υποθούν. Τα σενάρια κάθε φορά είναι αυτά που σου λένε με ποιο τρόπο θα το σκιτσάρεις. Κάθε σενάριο και κάθε ιστορία έχει διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικούς τρόπους για να αποδοθεί. Για να αφηγηθείς μια ιστορία δηλαδή, πρέπει να την αφουγκραστείς και να πεις με ποιον ακριβώς τρόπο πρέπει να γίνει αυτό. Μια ιστορία τώρα όπως ήταν ο Μίτσος Κυκλάμινος ή αργότερα με τους πειρασμούς του Αντωνίου κτλ, που ήταν comic strip βέβαια, έχει άλλους τρόπους και μηχανισμούς για να αποδώσει. Σε μια τετρασέλιδη, εξασέλιδη ιστορία πρέπει να αφηγηθεί στην ιστορία αυτή στο πλαίσιο που σου ορίζεται σε ένα περιοδικό. Σε ένα μεγαλύτερο άλμπουμ κόμιξ έχεις τη δυνατότητα να βάλεις αρχή, μέση, τέλος κατά τον Αριστοτέλη, να τα βάλεις όλα μέσα και εκεί να κάνεις ανάσεις με χιούμορ, με οτιδήποτε. Είναι σημαντικό ότι η ιστορία σου λέει με ποιο τρόπο θα αποδοθεί. Μια ιστορία κόμιξ ή μια γελιογραφία μπορούν να αποδώσουν σε μεγάλο βαθμό κάτι. Ας πούμε μια καταστροφή ή ένα σοβαρό θέμα που μπορεί να κάνεις μια γελιογραφία χωρίς λόγια που να έχει ένα βαρύ μήνυμα. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπως στο Αϊβαλί, η μικρασιατική καταστροφή και οι προσωπικές τραγωδίες ανθρώπων ή οι προσωπικές τραγωδίες ανθρώπων στην καθημερινότητα όπως είναι ο Συλλέκτης, που όσο χιούμορ και να κάνεις πάντα κάτι θα σου ξεφεύγει. Όταν το βάλεις με λογοτεχνική ή κινηματογραφική ή με την αίσθηση ενός μονολόγου θεατρικού διάσταση αυτό το θέμα στα κόμιξ, τα οποία έχουν τρομερές δυνατότητες αφηγηματικές, μπορείς να αποδώσεις καλύτερα. Αυτό νομίζω είναι που με όθησε κάθε φορά να αλλάζει και το σκίτσο. Είναι άλλο το σκίτσο στο Select τώρα, κάπως αλλιώς ήταν στο Αϊβαλί, παρότι έχουν μια συγγένεια σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ο Μίτσος Κυκλάμινος με τις μητόγκες της γαλλικού τύπου είναι προφανώς επιρροές από τη γαλλική σχολή. Και πάει λέγοντας. Ποιοι δημιουργοί σε ενέπνευσαν να φτιάξεις το δικό σου προσωπικό στυλ και ποιοι σε εμπνέουν ακόμα και σήμερα? Αυτό που κρύβεται πίσω από μένα είναι ένας αναγνώστης. Είμαι ένας φανατικός αναγνώστης και μάλιστα ένας αναγνώστης που θαυμάζει τους σκητσογράφους και τους συγγραφείς γενικότερα. Η μεγάλη μου χαρά όταν άρχισα να μπαίνω στον χώρο και να με αναγνωρίζουν ως δημιουργό ήταν ότι εγώ τους κορόιδευα. Δηλαδή, μπορούσα να πλησιάσω τους σκητσογράφους που θαυμάζω και να μπορούσα να τους μιλήσω και αυτοί μπορούσαν να με δουν όχι πια σαν αναγνώστη, αλλά σαν έναν συνάδελφο που μπορούν να του πούν και καμία κουβέντα παραπάνω και να του αποκαλύψουν κάτι από τα μυστικά του. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και όταν έκανα τα αφιερώματα σε άλλους σκητσογράφους από το 2000 μέχρι το 2003-2004 περίπου.
μέσα από το περιοδικό Όστρια, όπου εκεί πραγματικά προσέγγιζα ανθρώπους που θαύμαζα και τους έπαιρνα συνέντευξη όπως κάνετε εσείς τώρα σε μένα. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία αυτή και ήταν τρομερό σχολείο. Ξεκίνησα ερωτευμένος με τους Γάλλους χιουμορίστες, τον Εντικά, τον Γκοντλίπ, τον Βολίνσκι, τον Ρεζέ και όλους αυτούς και τους Ιταλούς, τον Αλτάν κτλ. Μπορώ να πω ότι παίρνω από όλους τους δημιουργούς και τους σέβομαι όλους. Δηλαδή και νέους ανθρώπους που θα δω φέτος στο Comicdom, ας πούμε, ή ανθρώπους που θα δω σε μια μεγάλη έκθεση όταν ερχόταν στη Βαβέλ πρωτότυπα του Άισνερ ή κάποιον άλλον, από παντού μπορείς να αντλήσεις. Αν μιλήσουμε τώρα για τα graphic novels, σίγουρα έχω επηρεαστεί από τον Spiegelman με το Mouse, από τον Τζοε Σάκο, από τον Greg Thompson, από τη Σατραπή. Ανήκω σε αυτή τη φόρμα των graphic novels που ο δημιουργός είναι ο ίδιος και ο σεναριογράφος και ο σκητσογράφος και που βγάζουν ένα προσωπικό στυλ πολλές φορές και με αυτοαναφορικότητα. Ένα από τα έργα σου είναι το Σολούπ εναντίον Καλαϊτζής. Θες να μας πεις λίγο για την πώς προέκυψε η συνεργασία και πώς ήταν αυτή η συνεργασία με τον γνωστό Γιάννη Καλαϊτζή. Ο Γιάννης ήταν μια φωτισμένη μορφή έτσι κι αλλιώς. Ήταν ένας άνθρωπος που τον θαύμαζα, ένας δύσκολος άνθρωπος. Το δύσκολο δεν το λέω με αρνητικό πρόσωπο, με θετικό πρόσωπο το λέω, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι πρέπει να είναι δύσκολοι. Δεν μπορεί να χαρίζονται, γιατί αυτό το πράγμα δημιουργεί ένα πληθωρισμό εικόνων και εντυπώσεων. Δεν μπορεί να είμαστε καλοί όλοι με όλους και με όλα. Πρέπει να έχεις και άποψη και να λες αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει. Πέρα από ότι ήταν εξαιρετικός δημιουργός και από τους προτεργάτες και της πολιτικής γελιογραφίας, της νέας ελληνικής γελιογραφίας όπως την βάφτισε ο ίδιος, που ξεκίνησε με τη μεταπολίτευση με τον Γιάννη Ιωάννου, τον ίδιο και κάποιους άλλους ακόμα δημιουργούς. Ήταν επίσης ο πρώτος Έλληνας δημιουργός που έκανε κόμιξ σε επίπεδο και με τη μανιέρα των Ευρωπαίων, με την Τζιγκάνικη Ορχήστρα, τον Τυφώνα κτλ. Ήταν μια τεράστια μορφή έτσι κι αλλιώς για τα ελληνικά κόμιξ ο Γιάννης. Ήταν όμως πολύ δυνατός και σαν δημιουργός, σαν άνθρωπος. Το ότι είπε ότι βάζω τον εαυτό μου λίγο παραπίσω και φτιάχνω ένα περιοδικό όπως η Γαλέρα και έβαλε μέσα όλες τις γενιές των σκητσογράφων να εκφραστούν πραγματικά πολύ ελεύθερα, ήταν από μόνο του εξαιρετικό. Για μένα ήταν πρώτα απ' όλα δάσκαλος και ως αναγνώστης, όπως σας είπα προηγουμένως, θαυμαστής του. Μετά έγινε ένας πάρα πολύ καλός φίλος και μπορώ να πω ότι και μου έφεσε και κάποιες αξίες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που πρέπει να φτιάχνουμε τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια, πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους άλλους, πρέπει να υπάρχει κάτι πέρα από το συμφέρον. Αυτό το Σολούπ εναντίον Καλαϊτζής, εγώ ήταν κάτι το οποίο διαφώνουσα πάρα πολύ. Εγώ εναντίον σου. Δεν είναι δυνατόν. Όχι, μου έλεγε, θα το κάνεις. Έχει μια ιστορία που ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να την πούμε, για να σας πω και όλο αυτό το πλαίσιο. Ήταν μια περίοδος που ήμουν άνεργος. Δεν είχα δουλειά, είχα ένα μικρό παιδί και τραβούσα χοντρό ζόρι. Με παίρνει λοιπόν μια μέρα τηλέφωνο ο Γιάννης και μου λέει, θα κάνουμε μαζί ένα... Τι θα το κάνουμε, εσύ θα το κάνεις. Και μου έβαλε μία τιμωρία, γιατί το flip είναι ουσιαστικά η επανάληψη του ίδιου σκίτσου σε πολύ αργό ρυθμό, όπως είναι ένα animation. Έπρεπε να κάνω 80 σκίτσα, 80 προσχέδια, 80 καθαρίσματα, 80 μολύβια και 80 μελάνια, 80 σκαναρίσματα και 80 εφαρμογές στο Photoshop. Ήταν μια τιμωρία που έκανε στην ίδια, σαν να γράφει στον πίνακα 80 φορές την ίδια λέξη. Αυτό το πράγμα όμως μου έφαγε κάτι μήνες από μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μου, όπου με έβαλε να απασχολούμαι με τα σκίτσα για να μην τα εγκαταλείψω και τελικά βγήκε αυτό το φλιπάκι, το οποίο είναι πολύ μικρό αλλά και πάρα πολύ δυνατό ταυτόχρονα, γιατί είναι ο αυτοσερβιριζόμενος ένας άνθρωπος που τρώει τις άρκες του ουσιαστικά, αρκετά επίκαιρο για τις μέρες μας. Το 2012 εξέδωσε στα ελληνικά κόμιξ μία πάρα πολύ μεγάλη και μάλλον την πρώτη μελέτη πάνω στην εγχώρια σκηνή των ελληνικών κόμιξ. Θες να μας μιλήσεις λίγο τι σε οδήγησε στο να ασχοληθείς με αυτή τη μελέτη? Ναι, δεν ξέρω αν είναι η πρώτη. Είναι σίγουρα η πιο εκτενής και η πιο επιστημονικά τεκμηριωμένη και λόγω μεγέθους και λόγω ότι βασίζεται σε ένα διδακτορικό που έκανα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Πολιτισμική Τεχνολογία και Επικοινωνία στη Μυτιλίνη. Βρισκόμασταν στη Μυτιλίνη στο πρώτο συνέδριο που είχε φτιάξει εκεί το Πανεπιστήμιο και η Εύη Σαμπανίκου.
Εκεί πρωτογνωριστήκαμε με ανθρώπους όπως ο Αβραάμ Κάουα, ο Πάνος ο Κρητικός. Και η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί ένα διαδικτυακό μουσείο κόμιξ ελληνικό. Η ιστορία αυτή δεν καρποφόρησε. Η Εύη μου είπε όμως ότι πριν όσο ακόμα τη δουλεύαμε, ότι αυτά συνήθως τα κάνουν διδακτορική, μεταπτυχιακή. Γιατί αφού έχεις τα πτυχία από το πανεπιστήμιο κτλ., γιατί δεν το κάνεις διδακτορικό. Έτσι μου έμεινε το διδακτορικό και η αγάπη μου βέβαια για τα κόμιξ που μέσα από αυτό μπορούσα να τα μελετήσω από άλλη οπτική γωνία. Και δεν έγινε ποτέ το διαδικτυακό κόμιξ. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι που θα το κάνουν τώρα πια. Ένα μεγάλο κομμάτι λοιπόν από αυτή την έρευνα, η οποία έχει μέσα σημειολογία των κόμιξ, έχει στατιστικά, έχει καταγραφή των ελληνικών κόμιξ από τη μεταπολίτευση μέχρι το 2010 περίπου. Έχει ταύτιση ιστορικών περιόδων και δεκαετιών με το τι γινόταν πολιτικά και το καθόλου τυχαία τι έβγαινε την ίδια εποχή στα κόμιξ. Οι άνθρωποι που πρωτοασχολήθηκαν με τα κόμιξ στην Ελλάδα, ακόμη και όταν δεν το γνώριζαν οι ίδιοι, όπως ο Μητρόπουλος ή ο Κύριε, όπως ο Ιωάννου, ο Γιάννης Ιωάννου που έκανε πολιτικά κόμιξ, ή ο Καλαϊτζής που σας έχω αναφέρει, ή η κωμωδία στο Αριστοφάνη με τον Αποστολίδη Ακοκαλίδη. Ήταν μια άλλη γενιά η οποία ήταν πραγματικά πρωτοπόροι για τον ελληνικό χώρο. Εγώ ανήκω σε μια δεύτερη γενιά των ανθρώπων όπως ο Πέτρος ο Ζερβός, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι, ο Γιώργος ο Μπότσος, πάρα πολλοί συνάδελφοι και αγαπητοί φίλοι. Ξεκινήσαμε τα περιοδικά Βαβέλ Παραπέντε. Και βέβαια η γενιά που ήρθε μετά από αυτά τα περιοδικά, με το 9 και με ό,τι συμβαίνει μετά το 2000, με τα convention, το comic dome κτλ. Οπότε έχω την ευτυχή, τυχαία συγκυρία, να βρίσκομαι κάπου που να ξέρω πολύ καλά τι γινόταν πριν από μένα και να ζω βέβαια το τι γίνεται τώρα στα comics. Αυτό μου έδωσε και την οπτική γωνία για να δημιουργηθούν τα ελληνικά comics στο βιβλίο αυτό. Το Comic Save είναι μια πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ γνωστή δουλειά σου. Έχει μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες, τουρκικά, γαλλικά και... Έχουν εκδοθεί. Έχει μεταφραστεί στα ισπανικά από το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα και αναζητεί εκδότη. Υπάρχει μια εξέλιξη μετάφραση στα καταλανικά. Υπάρχουν διάφορες κουβέντες για άλλες γλώσσες και είμαστε λίγο πριν ανακοινωθεί και επίσημα η μετάφραση στα αγγλικά στην Αμερική. Το διπορικό αυτό ήταν κάτι που ήθελες να πειραματιστείς, να το κάνεις, ή ήταν κάτι που βγήκε φυσικά όταν ασχολήθηκες με το συγκεκριμένο θέμα? Όλα αυτά τα πράγματα βγαίνουν φυσικά με πολύ κόπο και πολύ βάσανο. Και εγώ γενικά προσπαθώ να ακολουθώ και τα ένστικτά μου, ενώ σου λένε ότι αυτό είναι το σωστό για να πιάσει εμπορικά. Εγώ έκανα και κάνω επιλογές συνήθως φαινομενικά αντιεμπορικές. Επειδή μάλλον ακριβώς ακολουθούν το ένστικτο και το ένστικτο πάντα έχει και μια ειλικρίνεια, τελικά αποδεικνύεται ότι και αυτό οδηγεί χωρίς να το επιδιώκεις κάπου. Αυτό συνέβη με το Αϊβαλί. Πραγματικά πιστεύω ότι το Αϊβαλί δεν έγινε τυχαία. Είχε προηγηθεί μια 8χρονη έρευνα πάνω στα κόμιξ και στη σημειολογία τους. Έκανα πειράματα πάνω στο Αϊβαλί, από όλα αυτά που μου είχαν μπει στο κεφάλι μελετώντας άλλους σκητσογράφους και με μεγάλη μου έκπληξη πιάσανε. Ξεκίνησε, φανταστείτε, άρχιζε η κρίση. Εκείνη τη στιγμή, τελείως παράλογα, επέλεξα να φτιάξω ένα τεράστιο κόμικ. Δηλαδή είναι 450 σελίδες. Δεν σκέφτηκα ποιος θα μου το εκδώσει, δεν σκέφτηκα τίποτα. Ήταν μια κίνηση, μια τουφεκιά στο γάμο του Καραγκιόζη. Παρ' όλα αυτά αποδείχθηκε και εκδότη, βρήκε πολύ εύκολα και ήρθε ξανά εδώ στο Μουσείο Μπενάκη πριν 4 χρόνια, το 2014. Πολλοί είπαν καλοπροαίρετα ότι ήταν η μικρασία που να ο κόσμος τσιμπάει και αυτό. Εντάξει, στη Γαλλία δεν το ήξεραν καθόλου. Όταν έγινε μια μικρή έκθεση του Αϊβαλί στην Κλερμόν-Φεραν, ερχόντουσαν οι Γάλλοι όλων των ηλικιών από σχολεία, όπως και εδώ μέχρι πολύ μεγάλους, γιατί να θυμηθούμε ότι οι σημερινοί γέροι Γάλλοι είναι η γενιά της δεκαετίας του 60 που διαβάζαν τρελά κόμιξ, έτσι. Έρωταν λοιπόν όλες οι ηλικίες και λέγανε Αϊβαλί, μικραστή, καταστροφή, τι είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά και το είχαν διαβάσει και είχε κυκλοφορήσει μια τελείως ελληνική ιστορία, όπως το «Η μικρασιατική καταστροφή» στα γαλλικά. Οπότε φτάνουμε σε αυτό το σημείο στην καριέρα σου που βγάζεις το Συλλέκτη.
απευθύνεται σε συγκεκριμένο γκρουπ ανθρώπων ως συλλέκτης. Το μαγικό πάλι στην ανάγνωση και στη δημιουργία είναι ότι ό,τι και να κάνεις μπορεί να πάει άπατο, μπορεί να, πάει, να πιάσει και τόπο. Και μπορεί να πιάσει τόπο σε μάτια και αυτιά και μυαλά που δεν φαντάζεσαι. Κάθε βιβλίο έχει λοιπόν το κοινό του και τις αναγνώσεις του. Το Αϊβαλί είχε να κάνει με ένα θέμα ιστορικό, είχε να κάνει με λογοτεχνία, είχε να κάνει με graphic novels, είχε να κάνει με μια άλλη διάσταση και μια άλλη αφήγηση. Είχε λοιπόν διαμορφώσει διαφορετικά κοινά. Μάλιστα είχα βρει το πιο μεγάλο σε ηλικία αναγνώστη στη Μυτιλίνη κάπου που έλεγε ότι ήταν ένας 75άρης ας πούμε και έρχεται και με βρίσκει σε ένα καφενείο και μου λέει «Δεν ξέρεις τι έπαθα με το βιβλίο σου». Ήθελα να το αγοράσω και πάω σπίτι και το βλέπω. Γιατί το είχε πάρει ο 90 τόσο χρόνο πατέρας μου, επειδή ήταν η μικρασιάτης. Και ταυτόχρονα το βλέπω εδώ και στο Μπενάκι όταν είχε ξαναγίνει έκθεση που έρχονταν τα σχολεία, τα παιδιά. Ο συλλέκτης έχει, από ό,τι κυκλοφορεί λίγους μήνες στο βιβλίο, αλλά έχει πραγματικά πολύ θετική αποδοχή από ανθρώπους. Είναι ένα θέμα που αφορά τη σχέση παιδιών και γονιών μετά από ένα διαζύγιο. Αυτό από μόνο του κάνει focus σε ένα κοινό. Το βιβλίο όμως που είναι πρώτα απ' όλα συσσαγωγικά χειρίζεται ένα λογοτεχνικό λόγο ή κινηματογραφικό λόγο, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Επειδή ένα σενάριο δεν είναι δοκίμιο όπως ήταν τα ελληνικά κόμιξ, αλλά ακολουθάς τα ένστικτα και την ίδια την αφήγηση που σε πάει. Υπάρχουν κεφάλαια που μιλούν για την απώλεια των ανθρώπων, που έχει να κάνει με το θάνατο, που έχει να κάνει με τις φιλίες, με τις παρεξηγήσεις των ανθρώπων. Έχει να κάνει με παράλογα πράγματα που συμβαίνουν στις ζωές μας. Δεν είναι μόνο οι χωρισμένοι που ήρθαν και να διαβάσουν ένα βιβλίο. Είναι και άνθρωποι που έχουν απώλειες, είναι άνθρωποι που αναρωτιούνται γιατί υπάρχουν οι πρόσφυγες, υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν την παραλλαγή της αφήγησης του παραμυθιού, τη σπηλιά του Πλάτωνα, το ένα το άλλο. Είναι λοιπόν ένα πράγμα το οποίο διαχέεται πάλι στο κοινό. Δεν είναι ένα κοινό. Υπάρχουν πάρα πολύ διαφορετικοί αναγνώστες που αγαπούν το βιβλίο. Ήθελα να σε ρωτήσω, ένα από τα έργα σου, ας πούμε, θα ήθελες να το δεις να γίνει ταινία κάποια στιγμή? Το λέω αυτό γιατί μπορώ να δω στο μυαλό μου πάρα πολύ έντονα το συλλέκτη να πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση κάποια στιγμή. Κοίτα, και το Αϊβαλί και ο συλλέκτης, επειδή ακριβώς έχουν σχέση με τον τρόπο που αφηγούμαστε γενικότερα και με τον λόγο και με την εικόνα, υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν. Ναι. Στο Αϊβαλί είχαμε ξεκινήσει κιόλας να συζητάμε κάτι, αλλά επειδή ήταν μάλλον τουρκική παραγωγή, μετά όλα αυτά που έγιναν με τον Ερντογάν πήγαν λίγο πίσω. Και για animation και για ταινία και για διάφορα. Ο συλλέκτης ίσως να γίνεται πολύ πιο εύκολα και κινηματογράφος, ίσως και θέατρο. Ναι. Γιατί έχει μια θεατρικότητα, ο μονόλογος και... επίσης, αυτό που το βλέπουμε στην πράξη... Α, να πω ότι στο Αϊβαλί, όταν γινόταν η περίφημη τουρνέ που είχε πάει σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό σε παρουσιάσεις που με είχαν φωνάξει, σε πολλούς τόπους είχε γίνει και θεατρικό. Είχαν πάρει αποσπάσματα από το Αϊβαλί ή μου στέλναν μετά ταινιούλες από σχολεία, από συλλόγους που το είχαν δραματοποιήσει. Και είχα βρεθεί σε πολλές από αυτές. Στο ίδιο το Μουσείο Μπενάκη, ενώ ήμασταν ακόμα με το Αϊβαλί στην αντίστοιχη έκθεση, είχαμε πέσει χρονικά με τις απόκριες. Οπότε έγινε μια τρομερή παράσταση με ένα κεφάλαιο του βιβλίου, με την Λιδία Κονιόρδου που δεν ήταν ακόμα υπουργός πριν 4 χρόνια ως ηθοποιός, με τους άστεγους του περιοδικού Σχεδία, με παιδιά φοιτητές από θεατρικές σχολές, με σκηνικά από το ΔΠΘ Βόλου, Πάτρας, το Εθνικό Θέατρο και βγήκε μια παράσταση από το τίποτα εξαιρετική και μοναδική. Όντως έχεις δίκιο ότι ο συλλέκτης έχει πιο πολλές λαβές για να γίνει κάτι. Εμείς έχουμε κάνει το τρίτο κεφάλαιο σε βιντεάκι, σε σκηνοθεσία και μοντάζ του Γιάννη Νταρίδη. Ηθοποιοί προσφέρθηκαν και έβαλαν τις φωνές τους στο ρόλο της γιαγιάς και της εγγονής. Και ήδη αυτό το πράγμα το παίζουμε και εδώ σε ένα 7 λεπτό βίντεο στην έκθεσή μας. Ουσιαστικά
Εγώ αυτό που, σαν αναγνώστης, αυτό που έχω παρατηρήσει από τη στιγμή που διάβασα το συλλέκτη, είναι ότι έχει ένα... εμφανίζεται σε πολλαπλές πλατφόρμες. Δηλαδή νιώθω πάρα πολλές φορές, ιδιαίτερα βρισκόμενος σε αυτή την έκθεση, ότι ξεπετάγονται πράγματα μέσα από το βιβλίο, όπως το έργο που βλέπουμε εδώ κοντά ή τα άλλα που υπάρχουν στην έκθεση. Είναι λίγο επαναλαμβανόμενη η ερώτηση, αλλά μου είναι πολύ ενδιαφέρον να μάθω αν είναι αυτό κάτι οργανικό ή είναι κάτι που βγαίνει επειδή θέλεις να κάνεις την έκθεση. Είπα κάποια στιγμή ότι είναι και εγκεφαλικό το πρόβλημα. Είναι μια πολυδιάσπαση προσοχής, η οποία ευτυχώς με τα χρόνια έχει γίνει δημιουργική. Εδώ βλέπουμε τον Διονύση, τον Νιόνιο, ο οποίος είναι από χαρτοπολτό. Πήρα λίγο την τεχνογνωσία από τους αγαπητούς φίλους στη σχεδία, τους αστέγους που κάνουν κάποια πράγματα με χαρτοπολτό και τα πουλάνε πλέον και φτιάχνουν πολύ ωραία αντικείμενα. Και από το διαδίκτυο έψαχνα να βρω πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Οπότε είναι πραγματικά μια τρομερή εμπειρία, γιατί δεν έχω ξανακάνει κάτι αντίστοιχο. Είναι και το σκυλάκι του, είναι και το καναρίνι της ιστορίας, που έγιναν από εφημερίδες της δουλειάς μου, από το ποντίκι. Είναι λοιπόν, σε έχω πει ότι το διδακτορικό με οδήγησε στο Αϊβαλί και έκανα πειράματα. Στο συλλέκτη τους άλλαξα τα φώτα στα πειράματα. Δηλαδή αυτά που είδα ότι πηγαίνουν, έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε πραγματικά και στο σκίτσο και στην αφήγηση ειδικά και στη ροή της αφήγησης έχουν γίνει πολλά πράγματα πρωτόγνωρα και για μένα. Και νομίζω ότι από όσο βλέπω ήδη λειτουργούν και αυτά. Επίσης μου έδωσε και μία άνεση ο συλλέκτης να πάω κι αλλού. Δηλαδή στην έκθεση έχουμε μεγάλους μουσαμάδες με ακριλικά που είναι πλέον ζωγραφικοί και έχουμε θέματα από το ίδιο το βιβλίο μέσα. Είναι η χαρτοπολτή, είναι οι πεταλούντες οριγκάμι που παντρεύονται στο χώρο εδώ και δίνουν ένα άλλο χρώμα στην έκθεση. Υπάρχει το βίντεο που σας είπα. Νομίζω ότι η πολυδιάσπαση πρώτη ήταν ελάττωμα, αρχίζω και την θασέβω λίγα και σε καλούς δρόμους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα μαζί μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτσι επεκτάθηκες σε όλα τα θέματα που έχει να κάνει με την καριέρα σου και ελπίζουμε, περιμένουμε μάλλον, την επόμενη σου δουλειά με ανυπομονησία. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την πολύ όμορφη κουβέντα και ήταν πολύ ωραία η συγκυρία που βρεθήκαμε στο Μουσείο Μπενάκη με την έκθεση αυτή που είναι γιορτή όχι μόνο για μένα που το βιώνω αλλά και για τα graphic novels που παίρνουν μια τέτοια δημοσιότητα στην Ελλάδα. Σωστό. Και όσο και εσάς. Γράψτε μας στα comments ποιος θέλετε να είναι ο επόμενος καλεσμένος μας στις καρικατούρες. Μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας και μπείτε στην κλήρωση για ένα αντίτυπο του συλλέκτη υπογεγραμμένο από το Σολούπ. Προσφορά των εκδόσεων Ίκαρος.